Εδώ και λίγες μέρες φιλοξενείται στην πόλη του Αιγαίου μια εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας του γνωστού φωτογράφου Σωτήρη Δημόπουλου στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο συνδυασμό σε έκθεση φωτογραφίας και του Αρχοντικού, γιατί ο κόσμος έρχεται να δει φυσικά το Αρχοντικό, αλλά και μια εξαιρετική έκθεση η οποία εμπνεύστηκε από τον καιρό της καραντίνας. Μια εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας, βλέπουμε το λιμάνι, βλέπουμε τον κόσμο. Πολύ κόσμος, ο οποίος φυσικά δεν θα μπορούσαμε να τον δούμε αλλού, γιατί ήταν τον καιρό της καραντίνας. Και προφανώς από αυτό εμπνευστήκατε. Εσάς ήταν δημιουργική η καραντίνα, μπορούμε να πούμε. Αυτό προσπάθησα. Ήταν γενικά μια περίοδος πολύ. Ήταν και μεγάλο το δεύτερο lockdown και γενικά κρατούσε η ψυχολογία, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ανέβει. Και συνήθως για να μου ανεβαίνει η ψυχολογία σε μένα όταν δημιουργώ. Οπότε αρχικά το σχέδιο δεν ήταν να γίνει κάποια έκθεση, ήταν απλά μια διέξοδος από το lockdown, μια δραστηριότητα δημιουργική. Στιγμές των Αιγαιωτών της πόλης μας, ναι, πρωινές, απογευματινές, μεσημεριανές, ποιες στιγμές είναι αυτές? Κυρίως είναι και πρωινές, αλλά κυρίως είναι απογευματινές. Ήταν και ο χρόνος ο δικός μου τότε πιο κατάλληλος. Οπότε η έκθεση ήρθε μετά. Είδα μετά ότι μαζεύτηκε ένα ωραίο υλικό, γιατί σε όλη τη διάρκεια αυτό γινόταν, σε όλη τη διάρκεια του lockdown και με αποτέλεσμα, ένα ωραίο αποτέλεσμα τέλος πάντων, μαζεύτηκε ένα ωραίο υλικό, το οποίο δείχνει και το lockdown, δείχνει τον περιορισμό, ξεκινάει με αυτό ουσιαστικά η έκθεση, αλλά καταλήγει και στο θέμα ότι υπάρχουν στιγμές, ακόμα και σε μια τέτοια κατάσταση που είναι ωραίες. Δηλαδή η έξοδος, παρόλα αυτά βλέπω άσπρο μαύρο. Άσπρο μαύρο. Είναι 50-50. Είναι μισά-μισά. Εγώ τώρα βλέπω μπροστά μου το άσπρο μαύρο. Τι υποδηλώνει αυτό το άσπρο μαύρο? Θέλαμε απλά ένα ασπρό μαύρο φόντο ή την περίοδο? Όχι, γενικά μου αρέσει η άσπρο μαύρη φωτογραφία. Κάνω άσπρο μαύρη φωτογραφία περισσότερο από έχρωμη. Ο κύριος λόγος είναι αυτός, αλλά ήθελα κιόλας να δώσω και την ατμόσφαιρα της περίοδου αυτής. Σε κάποιες μου ταιριάζει, είναι ανάλογα και το φως που υπάρχει στη φωτογραφία, σε κάποιες ταιριάζει καλύτερα. Πάντα τις βλέπω και στις δύο επιλογές, δηλαδή και ασπρόμαυρη και έχρωμη, οπότε διαλέγω ποια είναι η πιο κατάλληλη, δηλαδή για ασπρόμαυρη και ποια είναι η πιο κατάλληλη για έχρωμη. Το ότι υπήρχουν όλες οι ηλικίες, ήταν τυχαίο? Όχι. Όχι. Εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ και δεν κοιτάω τόσο το ανθρώπινο στοιχείο, το χρησιμοποιώ ως σιλουέτα. Δηλαδή δεν εστιάζω τόσο στον άνθρωπο κοντινό ή πορτρέτο ή κάτι τέτοιο. Τον θέλω ουσιαστικά να μου συμπληρώσει το υπόλοιπο της φωτογραφίας και να ζωντανέψει τη φωτογραφία. Πάντα ζωντανέπει τη φωτογραφία το ανθρώπινο στοιχείο. Ο Σωτήρης ο Δημόπουλος τώρα είναι φωτογράφος επαγγελματίας. Ναι. Έχεις βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς, ναι, το 2019 συγκεκριμένα στην Αθήνα. Ναι, ναι. Πες μου λίγο για αυτή την εμπειρία. Εντάξει, δεν το περίμενα η αλήθεια είναι, γιατί οι συμμετοχές ήταν γύρω στις 2.500 με 3.000, κάτι τέτοιο. Είχα στείλει μια ωραία φωτογραφία, βέβαια. Μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί έξω από τον Εθνικό Κήπο, χιονισμένο τοπίο με έναν κύριο που παίρναγε με μια καπαρτίνα πολύ έτσι, ιδιαίτερο. Και γι' αυτό μάλλον τράβηξε τα βλέμματα και πήρε το πρώτο βραβείο. Να πω την αλήθεια, δεν πήρε το πρώτο βραβείο, δηλαδή ανάμεσα σε 2.500 συμμετοχές. Αλλά τελικά έγινε, ναι, εντάξει. Ήταν η αναγνώριση. Έγινε μια ωραία έκθεση στη Τεχνόπολη σε εκείνη την περίοδο για αυτή την έκθεση. Ναι, κάποια δώρα, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Σίγουρα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Και δίνει και το ένασμα για να συνεχίσεις με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Ναι. Γιατί όταν αναγνωρίζεσαι ανάμεσα σε 2.500 άλλους φωτογράφους, πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Σου δίνει μια δύναμη ότι εντάξει, μην το αφήσεις αυτό που κάνεις, συνέχισε το. Γιατί εντάξει, άλλο το επαγγελματικό, έτσι, όταν κάνεις επαγγελματικά είναι γάμος, βάθος, okay, είναι άλλο πράγμα. Και άλλο αυτό. Αυτό είναι η καλλιτεχνική φωτογραφία που έκανα πάντα από μικρό παιδί. Και η αλήθεια είναι, υπήρξε μια μικρή περίοδος που την άφησα, αλλά πολύ μικρή. Και την ξανά έπιασα. Τι είναι τώρα η φωτογραφία για τον Σωτήρη τον Δημόπουλο? Είναι διέξοδος, είναι κυρίως. Έκφραση. Θεωρώ και αναζήτηση ωραίων στιγμών. Δηλαδή δεν στείνω ποτέ φωτογραφίες. Θέλω ή θα το βρω ή δεν θα το βρω. Έχω βγει πολλές βόλτες, ειδικά στην Αθήνα όταν έμενα, πολλές βόλτες να φωτογραφίσω και δεν έχω βγάλει κάτι. Δηλαδή έχω βγάλει κάτι αξιόλογο πολύ.
Αυτό το κυνήγι με ενθουσιάζει. Δηλαδή αυτό το κυνήγι στιγμών και τοπίου, κυρίως αστικού, μου αρέσει το αστικό τοπίο πιο πολύ, δηλαδή με ενδιαφέρει κοινωνική φωτογραφία. Δεν θέλω το τοπίο, το φυσικό μου αρέσει και αυτό, κάνω, αλλά όχι τόσο, δεν του δίνω τόσο βάση όσο στο άλλο. Αυτό θα ρωτούσα τώρα, η χαρακτηριστική στιγμή, τόσες φωτογραφίες, χιλιάδες φωτογραφίες, ποια θεωρείς την πιο χαρακτηριστική σου, ποια σε εκφράζει περισσότερο από όλες? Από την έκθεση εννοείται? Από όλες γενικά τις εκθέσεις, από τις φωτογραφίες σου. Από αυτή την έκθεση η αγαπημένη μου είναι κάτω. Πες μας την φωτογραφία, τι ακριβώς δείχνει, τι ακριβώς. Η συγκεκριμένη φωτογραφία που είναι αγαπημένη μου γιατί έπιασε μια πολύ ωραία στιγμή. Είχα στηθεί εγώ να τραβήξω το συγκεκριμένο πλάνο και περίμενα ένα ανθρώπινο στοιχείο να περάσει. Γιατί το ωραίο που είχε το λιμάνι αυτή την περίοδο ήταν ότι είχε πολύ κόσμο και με βόλευε πάρα πολύ σε αυτό που ήθελα να κάνω. Όπως περίμενα λοιπόν, περνάει ένας δρομέας, ο οποίος δεν περίμενα και δρομέα να πω την αλήθεια. Περνάει ο δρομέας και έκατσε ακριβώς στη σκιά του δρομέα, στη σκιά του δοκαριού, σαν συνέχεια. Αυτό έγινε τυχαία. Και δεν το είδα και εκείνη την ώρα, το είδα μετά στον υπολογιστή. Και με ενθουσίασε. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Και είναι μια φωτογραφία που θα μείνει στον χρόνο. Είναι αυτό που λέμε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Τι άλλο έχουμε στα Σκαριά, ετοιμάζουμε κάτι άλλο. Αυτή η έκθεση εδώ θα παραμείνει μέχρι τις 8 Αυγούστου. Ο κόσμος μπορεί να την παρακολουθήσει μέχρι τις 8 Αυγούστου, πρωί, ναι, απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. Εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ναι, 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 ναι. Είναι και Σαββατοκύριακο, είναι. Το Σάββατο μόνο είναι το πρωί. Το πρωί, ναι, μόνο το πρωί. Απόγευμα εντάξει, επειδή κάνει και πολύ ζέστη, τώρα δεν το ανοίγουμε. Εντάξει, δεν έχει κόσμο τώρα μέσα στην πόλη. Και την Κυριακή δεν τα ανοίγουμε. Την Κυριακή τελειώνει κιόλας, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι, καθημερινά. Συμμετοχή υπήρχε, αγαπάει ο κόσμος τη φωτογραφία, ναι, κάνουν, ναι, ερωτήσεις περίεργες. Ναι, ναι, κάνουν. Για έτσι χαρακτηριστικά. Κυρίως που είναι αυτό που είναι εκείνο, πώς την τράβηξες αυτή από εκεί και κάτι τέτοιες. Αλλά όχι, και υπάρχουν και ερωτήσεις. Τι εκφράζει αυτό, τι εκφράζει δηλαδή μια εικόνα τέτοια σε σένα, γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να περιορίζω τον άλλον, δηλαδή να του βάζω τίτλους και να του εξηγώ ακριβώς τι με εκφράζει για μένα. Θέλω να εκφράζει για αυτόν κάτι. Γι' αυτό η φωτογραφία λένε ότι είναι χίλιες λέξεις, δηλαδή άλλο εκφράζει αυτή η φωτογραφία εμένα, αλλιώς εκφράζει εμένα μάλλον, αλλιώς εκφράζει κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν το περιορίζω. Θέλω να, εντάξει, έχω ένα θέμα βέβαια, κεντρικό, ναι, αλλά από εκεί και πέρα η κάθε εικόνα έχει το δικό της, δικιά της ατμόσφαιρα. Αποτυπώνει συναισθήματα. Αποτυπώνει συναισθήματα τη στιγμή, τη δικιά σου στιγμή, ή θες να αποτυπώσει τη στιγμή κάποιου άλλου και μέσα από αυτή να βιώσει και εσύ. Αποτυπώνω ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα. Συναισθήματα, εντάξει, να πω την αλήθεια, χρειάζεται κάτι πιο πορτρέτο, πιο ανθρώπινη έκφραση. Ναι, βέβαια η ατμόσφαιρα που προσπαθώ βγάζει συναισθήματα. Η ατμόσφαιρα που αποτυπώνω βγάζει συναισθήματα. Δηλαδή συγκεκριμένα εδώ η εικόνα αυτή βγάζει συναισθήματα που είναι οι παρέες φυλακισμένες μέσα σε κάδρα και δείχνει τον περιορισμό της εποχής και την περίοδο αυτής τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δείχνει μια μοναχικότητα, ότι γενικά οι άνθρωποι δεν πλησιάζονται πλέον μεταξύ τους εύκολα. Ναι, κυρίως ατμόσφαιρα όμως προσπαθώ να αποτυπώσω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε να τα πούμε στην επόμενη έκθεση. Και εγώ. Να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία όπως και αυτή και όπως όλες οι άλλες εκθέσεις. Μακάρι, θα δούμε. Ναι, δεν έχω κάτι σχεδιάσει. Αυτά είναι εμπνεύσεις της στιγμής πιο πολύ. Θα χρειαστεί άλλη καραντίνα να δούμε το υπέροχο ταλέντο σου. Να το δούμε σε φυσιολογικές στιγμές. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.